χαιρετίζω την παρέα μας και έχω μπροστά μου από εσάς και πάλι χαρισμένο. Ο φίλος Βασίλης, η αρχή μου το έστειλε, αργότερα και άλλοι. Μια μοναδική, παραβολική, θαυμάσια ιστορία, εικόνα που θέλω με αυτό να σκεπάσω το σήμερα που ζούμε. Και ήταν κάπου εκεί κοντά, παλαιότερα μας λέει η ιστορία μας, σε ένα στρατόπεδο, ένα χωριό, οικογένειες, κυρίες κλπ. Ο στρατώνας από δίπλα. Οι άνδρες από το χωριό έλειπαν ανατακτά χρονικά διαστήματα για να δουλέψουν πιο μακριά από το σημείο τους, από το χωριό τους κλπ. Στα λατομεία. Έτσι, εκείνο το βράδυ, οι δυνατοί μαχητές, παλαιστές και άντρακλες με όλα τα στοιχεία, σε παρένθεση άντρακλες, ντροπή δηλαδή, αποφάσισαν να μπουν στο χωριό και να βιάσουν τις γυναίκες. Η ώρα πέρασε, ερημιά, οι γυναίκες μόνες κλειδώθηκαν και η νύχτα σιγά σιγά έπαιρνε να κυλάει. Μπήκαν λοιπόν στο χωριό οι στρατιώτες, ο καθένας επέλεξε από ένα σπίτι και μπήκε μέσα για να βιάσει τη γυναίκα που εκείνος θεωρούσε πως το άνοικε. Φωνές, κραυγές, ξύλο, μπουνιές, εντάσεις, ματωμένοι, χτυπημένοι, σκισμένα ρούχα, κάποτε αφού έκαναν το τραγικό του θλιβερό έργο, οι άντρες, σε πάλι μεγάλη παρένθεση, ας μου επιτρέψουν, έφυγαν. Και αφού έφυγαν, δεν πέρασαν πολλά λεπτά και κάθε γυναίκα έβγαινε από το σπίτι, ματωμένη, δαρμένη και δυστυχώς βιασμένη. Σε μια άσχημη, μπορούμε να πούμε, κατάσταση. Όλες είχαν βιαστεί, εκτός από μία, η οποία τώρα ερχόταν προς απάντησή τους και κρατούσε στα χέρια της το κεφάλι από ένα νεκρό στρατιώτη. Την κοίταξαν και αυτή κοίταξε όλες μία προς μία. «Τι», τους λέει, «νομίζετε πως θα δεχόμουνα ή θα με σκότωνε ή θα τον σκότωνα. Εγώ δεν θα άφηνα αυτό το πράγμα να γίνει όσο με ζωντανή». Έτσι λοιπόν δεν έγινε απολύτως τίποτα και έμεινα όπως ακριβώς ήμουν με τον άντρα μου. Οι άλλες κοιτάχτηκαν, σκέφτηκαν. Αυτό θα κυκλοφορήσει και οι άντρες μας, οι δικοί μας αργότερα, θα μας πούν πως κι εσείς δεν αντιδράσετε όπως εκείνη που πάλεψε με το σώμα της, μάτωσε αλλά τελικά νίκησε. Και φυσικά η απόφαση των πολλών έγινε νόμος. Όρμηξαν και τη σκότωσαν. Τι μας λέει αυτό? Η ντροπή σκότωσε την τιμή. Πάμε τώρα να το δούμε απλά, ταπεινά και γλυκά στο σήμερα. Βλέπετε, οι περισσότεροι έχουν ακούσει μια γραμμή, μια πληροφορία, μια εικόνα για μια θρησκεία, μια σεξουαλική ελευθερία, μια κατάσταση υγείας, φόβου, τρόμου κλπ. Και ακολουθούν. Και αν ανήκεις σε αυτούς είσαι δυνατός και σωστός. Αν ανήκεις στους άλλους πρέπει γρήγορα να εξαφανιστείς. Γιατί τους ελέγχεις, γιατί τους πονάς, γιατί δεν αντέχουν να είσαι σωστός και εκείνοι να είναι ταλαιπωρημένοι και οπαδοί μιας οποιασδήποτε καθημερινής πολιτικής, θρησκευτικής, οικονομικής, σεξουαλικής καταστάσεως. Δεν είσαι με τους πολλούς. Αυτομάτως είσαι κακός. Είσαι σκληρός, είσαι ψεκασμένος, είσαι αρνητής, είσαι αποκρυφιστής, είσαι συνωμοσιολόγος και πρέπει να εξαφανιστείς. Τολμάς να μην κάνεις αυτό που επιτάσσουν, τολμάς να είσαι στους λίγους, τολμάς να μην κάνουν αυτοί που κάνουν οι πολλοί. Και εσύ ποιος είσαι και τι νομίζεις, εμείς δηλαδή χαζοί είμαστε? Και εδώ βάζω μπροστά σας δύο θαυμάσεις αληθινές πέρος πέρα εικόνες για να δούμε τα πράγματα. Θυμάστε, παλαιότερα, πριν κάποια χρόνια, δεν είναι πολύ μακριά, μας είπαν, κοιτάξτε, δεν πρέπει να φαίνεται πάνω στην ταυτότητά σας το θρήσκευμα, δηλαδή χριστιανός ορθόδοξος. Για μένα, τιμή, χαρά και καμάρι. Γι' αυτό και δεν αλλάζω ακόμη όσο με παίρνει ταυτότητα, γιατί θέλω να φαίνεται αυτό που πιστεύω. Και μας είπαν, οι υπεύθυνοι, οι θύνοντες, ξέρετε, είναι προσωπικά δεδομένα, να μην το βλέπουν και κάποιοι άλλοι, κάποιος δεν θέλει να το λέει, κάποιος θέλει να το κρύψει, μην το προσβάλλουμε λοιπόν, έτσι να αφαιρεθεί το θρήσκευμα. Και πέρασε ο καιρός και σιγά σιγά αφαιρέθη. Βλέπετε, σήμερα όμως συγκρίνεται μετά από λίγα χρόνια. Α, εσύ δεν έκανες αυτό. Ντουντούκα παντού. Α, εσύ δεν είσαι με τους πολλούς. Τι είσαι?
ψεκασμένος. Τώρα δεν υπάρχει επιλογή. Τώρα δεν υπάρχει ντροπή. Τώρα δεν κρύβουμε τα δεδομένα μας. Τώρα πώς προσβάλλουμε αυτούς που δεν ανήκουν με τους υπολείπους. Κάπως, δεν μυρίζει. Βρωμάει πολύ. Και ένα τελευταίο και σας αφήνω να πάτε στο δρόμο σας και στην ευχή της Παναγίας. Πόσα πράγματα μπορείς να πιστεύεις. Πίστευε αυτό, πίστευε αυτό. Παλαιότερα θυμάστε, πολύ λίγα χρόνια. Γιατί τον κατηγορείς, γνώμη του. Άλλη θρησκεία. Δεν είναι ορθόδοξος. Δεν είναι ορθόδοξος. Έχει άλλο πολιτικό, ηθικό, σεξουαλικό δρόμο στη ζωή του. Γιατί δεν έχει δικαίωμα να διαφέρει. Πώς τώρα εσύ τον πιέζει να σε ακολουθήσει. Επειδή είσαι η άρχουσα τάξη. Πέρασε ο καιρός. Ελάτε να δούμε σήμερα. Μήπως δεν είναι έτσι. Βλέπεις λοιπόν, πες τα πάντα. Για πες ότι δεν κάνω αυτό που επιτάσσει ο συγκεκριμένος νόμος. Δεν θέλω αυτή την κατάσταση. Αρνούμε αυτό. Κρατάω απόσταση. Α, είσαι κακός. Να φύγεις μακριά. Δεν δέχεσαι. Πού είναι η διαφορετικότητα. Ήσουν διαφορετικός παλαιότερα και έπρεπε να σε δεχτώ. Το έκανα με αγάπη και σεβασμό. Ήθελες να πιστεύεις άλλο Θεό, άλλη θρησκεία, άλλες σεξουαλικές γραμμές, άλλες οικονομικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές αναζητήσεις και μου έλεγες «Δεν έχω δικαίωμα». Και τι έλεγα εγώ? Βεβαίως, όλοι χωράμε. Σήμερα όμως εγώ που εσύ κατέκτησες τον κόσμο, δεν χωράω εγώ. Δεν είναι άδικο? Αδέρφια μου, και εδώ κολλάω και κλείνω. Το μαχαίρι και το πεπόνι. Το έχει ένας. Και αυτός είναι ο Χριστός στην Ορθοδοξία μας. Έχει πάρει ήδη στα χέρια του το πεπόνι και έχει σηκώσει το μαχαίρι. Θα ξεκαθαρίσει το δικό του από αυτό που δεν ξέρει. Και θέλουμε, δεν θέλουμε, η δική του είναι ορθόδοξη. Από αυτούς ποιοι είναι πραγματικά, εκείνος ξέρει. Οι υπόλοιποι όμως, ουκίδα. Σας αφήνω. Κάποτε, μας είπε η ιστορία, η ντροπή, το κακό και το λάθος έδειξαν την τιμή για να μην τους ελέγχει και τους δυσκολεύει. Για να αισθάνονται καλά. Για να μην μπορεί κανείς να τους πει τι έκανες εκεί. Και έτσι όλοι σε μια ατιμία, σε μια στενοχώρια, σε μια βρωμιά να χαίρονται γιατί όλοι είναι βρώμικοι. Όμως όλα τα σωστά, όλα τα δίκαια, όλα τα αγνά, όλη η ελευθερία, όλη η αλήθεια ανήκει μόνο στο Χριστό. Συνεπώς έρχονται άμεσα. Σταμπέλος Κλήμης, τα σέβη μου.